Φίλες και φίλοι, καλωσορίζουμε τον Κώστα Σλούκα στην Αθήνα για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Κώστα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στα Πάτρια. Διανύεις την πέμπτη σου σεζόν στην Φενέρ. Το καλοκαίρι, μάλιστα, ανανέωσες το συμβόλαιό σου. Και για να το κάνεις, προφανώς είσαι ευχαριστημένος και με τα θέλω σου και με τις φιλοδοξίες σου στην Φενέρ. Παρότι, όπως ο ίδιος έχεις πει και το γνωρίζουμε, ότι σκέφτηκες ακόμα και το να συζητήσεις με τον Ολυμπιακό. Αλλά μια συζήτηση με τον Ζέλκο Μπράντοβιτς τα άλλαξε όλα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Υπήρχε ενδιαφέρον από Ολυμπιακό όπως και άλλες ομάδες, αλλά ξεκάθαρα το θέλω μου ήταν να μείνω στην ομάδα και δεν χρειάστηκε πολύ. Μια συζήτηση με τον coach για το πλάνο της ομάδας και γενικότερα η ομάδα μου έδειξε πόσο με θέλει και ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και αποφάσισα να μείνω για τα επόμενα 3 χρόνια. Δεν έχουν παίξει πολλοί Έλληνες στην Τουρκία τόσα πολλά χρόνια. Ξεκίνησε ο Ρετζιάς, έπαιξε ο Κακιούζης κάποια στιγμή και εσύ όχι μόνο έπαιξες και πέτυχες πράγματα, αλλά ήσουν και ίσως ο μόνος που άκουσες το όνομά σου να γίνεται σύνθημα από τον κόσμο, ειδικότερα τη χρονιά που κατακτήσατε και την Ευρωλίγκα. Θεωρείς ότι σε επηρέασε καθόλου για το περιστατικό που έγινε με το πανό? Ένιωσες άβολα γενικότερα από τον μικροθόρυβο που έγινε τις πρώτες μέρες, γιατί ουσιαστικά αυτό διαλύθηκε σχεδόν αμέσως? Καταρχήν, δεν είναι γενικότερα εύκολο σαν Έλληνας να... Τα παλαιότερα χρόνια, ένας Έλληνας αθλητής να αγωνίζεται στο εξωτερικό, γενικότερα, όχι μόνο Τουρκία. Είναι πολύ λίγοι, μετρημένοι στα δάχτυλα οι αθλητές που έχουν πετύχει στο εξωτερικό. Μιλώντας για μένα, ναι, όντως είμαι 5 χρόνια εκεί και έχω μια αρμονική συνύπαρξη με τους φιλάθλους και τον γενικότερα τους Τούρκους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Με σέβονται, τους σέβομαι. Όσον αφορά αυτό με το πανό, είναι κάτι το οποίο μια συνωμοσία μπορώ να πω και ο κόσμος καταλαβαίνει, δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, είναι έξυπνος και καταλαβαίνει και τη θέση μου και τη θέση γενικότερα της ομάδας και όλων. Δεν θέλω να κάνω κάποιο παραπάνω σχόλιο πάνω σε αυτό. Πάμε στο αγωνιστικό μέρος. Η χρονιά δεν έχει ξεκινήσει καθόλου καλά και για πρώτη φορά στα χρόνια του Μπράντοβιτς η Φενέρ δείχνει στη χρονική στιγμή που διανύουμε σε παρατεταμένη αγωνιστική κρίση. Δηλαδή ψάχνεστε και στο τουρκικό πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή αυτό σας ακολουθεί παντού και στον τρόπο παιχνιδιού σας. Σίγουρα θα υπάρχει κάποια εξήγηση γι' αυτό και εσύ που το ζεις από μέσα θα μπορείς να το αποδώσεις καλύτερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι η χρονιά δεν κυλάει μέχρι τώρα όπως θα θέλαμε και όπως πιστεύαμε. Αυτό δείχνει καταρχήν την επιτυχία και το μέγεθος της επιτυχίας μέχρι τα τελευταία 5 χρόνια που η ομάδα πηγαίνει στο Final Four συνεχόμενα και στον τελικό. Από εκεί πέρα, άμα θέλουμε να συζητήσουμε τα προβλήματα, υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Έγιναν αλλαγές παιχτών όπου ήταν βασικά γρανάζια της ομάδας. Η έλλειψη του Γιάννη είναι πολύ σημαντική, όπως καταλαβαίνετε. Και όλα αυτά μαζί με το δύσκολο πρόβλημα που είχαμε μέχρι τώρα μας φέρνει σε μια δύσκολη θέση. Το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι γνωρίζοντας τα προηγούμενα 4 χρόνια της προπονήσης που κάνουμε και γενικότερα την ένταση των προπονήσεων, είναι μεγαλύτερη σε διάρκεια και πιο δυνατές προπονήσεις που έχουμε κάνει ποτέ, γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάψουμε το πιστεύω. Και δεν είναι μόνο στην Ευρωλίγκα, είναι και στην Τουρκία που έχετε χάσει τελευταία τα πρωτεία. Υπό την έννοια ότι η ΕΦΕΣ δείχνει πάρα πολύ δυνατή στην εφετινή σεζόν. Σας έχει καταφέρει συνεχόμενες νίκες και στην Ευρωλίγκα πέρσι και φέτος στην Ευρωλίγκα και στους τελικούς των play-off πέρσι. Θεωρείς ότι είναι κάτι το οποίο αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο μέσο της σεζόν? Φυσικά και μπορεί να αλλάξει. Αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ καλό momentum, παίζει καλά. Είναι η ομογενής ομάδα από πέρυσι, τα γρανάζια έχουν μείνει από πέρυσι. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε ακριβώς αντίθετο. Η Φενέρμπαξε ήταν ασταμάτητη και η ΕΦΕΣ ψαχνόταν στις θέσεις 4-5-6. Θεωρώ ότι τα κρίσιμα παίζει ρόλο πολύ το momentum και η υγεία των παιχτών και φυσικά η ψυχολογία και η κατάσταση της ομάδας. Παίζεις για 5η χρονιά με τον Μπράντοβιτς, όσα χρόνια είσαι στην Τουρκία και μάλιστα σε μια παλιότερη συνέντευξη μου είχες πει ότι όταν τον έβλεπα και κοκκίνιζε ή με οποιοδήποτε χρώμα τέλος πάντων παίρνει όταν εκνευρίζεται, έτρεμα τα πόδια σου. Φέτος συμβαίνει πιο συχνά αυτό και εσύ είσαι ένας από τους αποδέκτες. Έχει αλλάξει ο τρόπος που το διαχειρίζεσαι πλέον? Ναι, σύμφωνη. Έχει αλλάξει εννοείται, γιατί την πρώτη μου χρονιά φυσικά δεν τον ήξερα, δεν ήξερα πώς σκέφτεται, αλλά καταλαβαίνω πλέον ότι μετά από 5 χρόνια συνύπαρξης, ότι είναι ένας άνθρωπος που ζει το παιχνίδι, ζει στα κόκκινα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να περάσει τα μηνύματα που θέλει στους παίχτες του ή να τους εφοπλίσει. Είναι 100% αυθεντικός και αυτό που νιώθει θα σου το πει κατευθείαν straight εκείνη τη στιγμή. Και το εκτιμάς περισσότερο αυτό? Φυσικά. Προτιμώ να μου πει ο άλλος στο πρόσωπο το λάθος που κάνω παρά να υπάρχουν άλλοι τρόποι από πίσω. Γενικά είναι ένας εκρηκτικός χαρακτήρας και αυτό το κατατάσσει του
πραγματικά στους καλύτερους προπονητές μαζί με φυσικά πώς καταλαβαίνει το μπάσκετ γενικότερα. Πώς θα χαρακτηρίζεις τη χρονιά που φεύγει? Ήταν μια χρονιά δύσκολη για σένα σε επαγγελματικό, σε προσωπικό επίπεδο? Ναι, γενικά ήταν μια περίεργη χρονιά. Όσον αφορά το μπασκετικό κομμάτι, ενώ ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και είχαμε πολύ μεγάλες προσδοκίες, τελικά λόγω τραυματισμών και διάφορων άλλων λόγων δεν τελειώσαμε τη χρονιά όπως θέλαμε. Εθνική ομάδα δεν μπόρεσα να είμαι αυτός που είμαι, επίσης για διάφορους λόγους και όπως γνωρίζετε, τον τραυματισμό που είχα, ένα ατυχές γεγονός. Και προσωπικά ήταν μια δύσκολη περίοδο για μένα, γιατί όπως ξέρετε, έφυγε ο πατέρας μου έχοντας μια μάχη με τον καρκίνο τους τελευταίους μήνες. Πάμε στο κεφάλαιο Εθνική Ομάδα. Ενώ έχεις σκεφτεί τα πάντα στις μικρές ηλικίες, σε όλες τις κατηγορίες, τα τελευταία χρόνια, όχι εσύ προσωπικά, όλοι οι διεθνείς και όλο το οικοδόμημα του ελληνικού μπάσκετ σε εθνικό επίπεδο δεν έχει καταφέρει να ζήσει κάτι αξιόλογο. Όντας τόσα χρόνια μέσα στην προσπάθεια της Εθνικής, κάποια εξήγηση θα πρέπει να υπάρχει για το τι δεν κάνουμε καλά. Πώς το ζεις εσύ δηλαδή? Εγώ το ζω ως μια πολύ μεγάλη απογοήτευση προσωπική και φυσικά για την ομάδα, γιατί οι παίκτες πονάνε την εθνική ομάδα, αυτό το εγγυώμαι. Τα τελευταία 10 χρόνια η ομάδα δεν μπορεί να φέρει ένα καλό αποτέλεσμα και είναι κάτι πάρα πολύ στενάχωρο. Το υλικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ καλό και θέλω να πιστεύω με την έλλειψη του coach Πιτίνο, η ομάδα θα καταφέρει πλέον κάτι πάρα πολύ καλό και αξιόλογο. Γιατί θεωρώ ότι αξίζει κάτι παραπάνω από αυτό που έχει τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω σπουδαίο σκόρερ και σπουδαίο πασέρ. Εδώ σας πάσα για τον Πιτίνο. Έχετε μιλήσει ήδη? Ναι, έχουμε μιλήσει. Έχουμε πει κάποια πράγματα. Η εκτίμηση και ο σεβασμός είναι αμοιβαίος. Ποιος άλλος δεν γνωρίζει ποιος είναι ο Πιτίνο για την καριέρα του και γενικά τα επιτέματα που έχει κάνει. Θεωρώ θα δώσει το κάτι παραπάνω στην εθνική ομάδα για να καταφέρει αυτό που θέλουμε τόσα χρόνια. Σίγουρα όλοι οι αθλητές έχετε τις κοτούρες σας με τις ομάδες σας στη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού σας, καθώς σκέφτεστε το καλοκαίρι και μπροστά, σε προβληματίζει λίγο το ότι θα υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος για το προολυμπιακό τουρνουά? Ναι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να βρεθεί λύση, αλλά θεωρώ ότι το επίπεδο της εθνικής ομάδας και οι παίχτες αυτή τη στιγμή είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο και πάρα πολύ ποιοτική, οπότε δεν θα είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα αυτό. Πάμε στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σας ανησυχεί το γεγονός ότι προέρχεται από δύο σερί ήττες μετά από ένα νικηφόρο σερί? Θεωρείς λίγο bad timing, δηλαδή το ότι τον παίζετε σε αυτήν εδώ τη χρονική στιγμή? Όχι. Η Ευρωλίγα έχει δείξει ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο απολύτως. Μπορεί να χάσει και να κερδίσει οποιοδήποτε, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Και εμείς προερχόμαστε από δύο κακές ήττες. Δεν σημαίνει κάτι. Ένας από τους δύο μας θα κάνει τρίτη ήττα. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι πολύ συγκεντρωμένη αύριο, γιατί το ΆΚΑ είναι μια πάρα πολύ δύσκολη έδρα. Ο Παναθηναϊκός είναι πάρα πολύ δυνατός και η καλύτερη επιθετική ομάδα αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα. Με πάρα πολύ ποιοτικούς παίχτες. Και το σημείο κλειδί θα είναι ο έλεγχος ρυθμού και η άμυνά μας. Και κλείνοντας, κάτι γενικότερο σε ό,τι αφορά την εφετινή πορεία της Φενέρ. Τα προηγούμενα χρόνια που ήσουν στην ομάδα, η Φενέρ είχε συνηθίσει γενικότερα τον κόσμο του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κερδίζει με μεγάλη ευκολία εκτός έδρας. Δηλαδή είχε 10 νίκες την προηγούμενη σεζόν, 11 την περσινή. Φέτος φαίνεται ότι η αχίλιος πτέρνα σας, πέρα από ότι κερδίζετε σχετικά δύσκολα και στην έδρα σας, είναι ότι δεν κερδίζετε εκτός έδρας. Έχετε μία νίκη σε 7 αγώνες. Από το μυαλό παικτών που απαρτίζουν τη Φενέρ, που είναι ψηλωτά του επίπεδου, και ειδικότερα για μια ομάδα που έχει 5 συνεχόμενες παρουσίες σε ένα Final Four, περνάει από το μυαλό σας το ενδεχόμενο να μείνετε εκτός playoffs? Όχι, αυτή τη στιγμή προσωπικά θα μιλήσω για μένα. Όχι, δεν περνάει το ενδεχόμενο να μείνω εκτός playoff και δεν θα μείνω εκτός playoff. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι η κάθε χρονιά είναι διαφορετική και αυτό που καταλαβαίνει πλέον ο κόσμος και γενικότερα ο κόσμος της Φενέρμπαξη αλλά και γενικότερα ο κόσμος στην Ευρώπη είναι ότι το πόσο δύσκολο είναι να βρίσκεσαι σε 4 διαδοχικά, 5 διαδοχικά Final Four η Φενέρμπαξη, εγώ 4 μαζί της και 2-3 φορές σε τελικό. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο και το καταλαβαίνει από πρώτο χέρι φέτος που η χρονιά μας αυτή τη στιγμή δεν κυλάει με τον καλύτερο τρόπο.